Η εκδήλωση που οργάνωσε η ομάδα πολιτών είχε ως αντικείμενο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρευσης. Ως παράδειγμα, ο ομιλητής αναφέρθηκε στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρευσης της Θεσσαλονίκης, που όπως υποστήριξε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της περιοχής. Στο στόχο σήμερα είναι να γίνει μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη με την εταιρεία ίδρευσης και αποχέτευσης, να δούμε ποια είναι τα διεθνή παραδείγματα, τι έχει συμβεί δηλαδή σε ευρωπαϊκή κλίμακα και παγκόσμια κλίμακα και να συζητήσουμε ευρύτερα θέματα και θεωρητικά αλλά και μεθοδολογικά για το πώς προσπαθήσουμε να στήσουμε ένα κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ο κόσμος όταν ξεκινάει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει ανταποκρίνεται πάρα πολύ θετικά. Απλά χρειάζεται ενημέρωση. Χρειάζεται πάρα πολύ ενημέρωση. Η ιδιωτικοποίηση του νερού από ό,τι δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα αυξάνει τις τιμές. Δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συντήρηση των δικτύων που είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και δεν μπορεί να εγγυηθεί και τις προδιαγραφές υγιεινής στο πόσιμο νερό. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια πάρα πολλά παραδείγματα έχουμε ευρωπαϊκά επανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στο νερό.